Αυτό είναι ένα κομμάτι του Χολομόντα. Ένα δάσος ομορφιάς. Ευτυχώς ένα μεγάλο κομμάτι του ανήκει ή διαχειρίζεται από τη δασική, από τη σχολή δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό δεν έχει πληγεί από πυρκαγιές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτά περιορίζονται μόνο στο να τους δίνει άδεια το δασαρχείο για, ξέρω εγώ, για 2 τόνους και αυτοί να το κάνουν 2,5-3. Ελπίζω όχι παραπάνω. Οι ανάγκες βλέπεις. Και αν είναι μόνο ατομικές ανάγκες, πάλι καλά. Να μην γίνεται αυτό το ασίδωτο εμπόριο, γιατί αυτό το σπάνιο αυτοφιές άρια το λένε, είναι και τα πουρνάρια, κάνει πολλά πολλά χρόνια για να ξαναβγεί, να μεγαλώσει. Δυστυχώς η λαθρέα ξύλευση το καταστρέφει. Δεν θα πρέπει να το αγαπάμε το δάσος? Το έχουν καταλάβει στις σκουριές εκεί, στη Μεγάλη Παναγιά. Έχουν καταλάβει και έχουν νιώσει και παλεύουν και αγωνίζονται για την αξία του δάσους. Τη μεγάλη αξία που τα μεγάλα συμφέροντα έρχονται να καταστρέψουν. Η Ελντοράτο του χρυσού, του κέρδους και της ασυδοσίας καταστρέφει και δεν ενδιαφέρεται. Ένας μεγάλος αγωνιστής, Καλύβας, Καλυβάς, κάτοικος της Μεγάλης Παναγιάς, μέσα στο δάσος των σκουριών, εκεί μεγάλωσε, εκεί το γέννησε η μάνα του και εκεί πέθανε. Πέθανε και δυστυχώς τον ακολουθεί το δάσος που προστάτευε, τα μεγάλα συμφέροντα.